Ανοίγουμε τη συζήτηση για την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη και συγκεκριμένα θέματα τα οποία ε, είναι στα χέρια τη κυρία Κοζηράκη και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μα. Είναι η κυρία Μαρία Κοζηράκη, λοιπόν, ειδική γραμματέα αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστούμε που είστε εδώ, ε, γιατί ξέρουμε ότι τα ζητήματα είναι πολλά και τρέχουν. Ε, και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τι τελευταίε εξελίξει, οι οποίε έχουν να κάνουν με το παρατηρητήριο αστικού πρασίνου στην Κρήτη. Ένα νέο δεδομένο το οποίο είδαμε να έρχεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, φυσικά. Φυσικά έρχεται λίγο να απαντήσει και στις ανάγκες των καιρών, νομίζω. Ναι, αλήθεια είναι. Είμαι ίσως με πιο έγκυρο, σοβαρό και ολοκληρωμένο τρόπο. Mm -hmm. Η, τα θέματα του αστικού πρασίνου και ειδικά των δέντρων τα είδαμε να συμβαίνουν επιτακτικά στο Ηράκλειο τα τελευταία δύο χρόνια λόγω... Ό, όχι μόνο των αντίξων καιρικών συνθήκων και της κλιματικής αλλαγής, αλλά και γιατί ε, τις δεκαετίες που ουσιαστικά φερθήκαμε κακοποιητικά στα δέντρα αυτά και στο πράσινο μέσα στην πόλη, τώρα ουσιαστικά έρχονται αυτά, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έτσι ώστε να αρχίσουν και να πέφτουν και να κόβονται κλάδι και οτιδήποτε άλλο. Ε, Απόλυες και ναι. για το Ηράκλειο, το με ανθρώπινε απόλυτε. Ανθρώπινε δηλαδή, απόλυτε, ηλικέ ε, Ναι, εννοείται. Κάτι το οποίο ουσιαστικά γι' αυτό ε, με πρωτοβουλία του Δήμου τότε έσκυψαν όλοι mm. οι φορεί του Ηρακλείου, έτσι ώστε να, προσ, να προσπαθήσουμε λίγο να ισορροπήσουμε εκείνη την κατάσταση. Το παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου προέκυψε αμέσω μετά τη Διεπιστημονική επιτροπή του Δήμου μεταξύ τη αποκεντρωμένη διοίκηση και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ε, πάνω στο κομμάτι πώ θα λύσουμε τις δυσλειτουργίες τα και, και τα κενά που προέκυψαν μέσα από τη λειτουργία της διεπιστημονικής. Mm -hmm. Ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τότε και πώς μπορούν αυτά, αυτά να λυθούν. Δηλαδή, τα δύο τεράστια ζητήματα, τα οποία ήταν η έλλειψη του ενόργανου εξοπλισμού που ελέγχει πλήρω και συνολικά την ασφάλεια των δέντρων. Και ένα δεύτερο, ότι δεν έχουμε καμία προδιαγραφή, τεχνική προδιαγραφή, το πώ εκτελούνται α, τα έργα πρασίνου και το, τα έργα γύρω από το πράσινο όπως βλέπουμε δεν, δεν είναι δυνατόν με την καλή διάθεση και την καλή πρόθεση μιας δημοτικής αρχής με τη θέση ενό κανονισμού ουσιαστικά να λύσει αυτά τα ζητήματα εφόσον αυτά αντίκειται στο θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει να τροποποιηθεί να θεσμοθετηθούν αυτέ οι προδιαγραφέ και να αποτελούν νόμο του κράτου και κανόνα δικαίου για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για το Ηράκλειο. Άρα, ήρθαμε να καλύψουμε και ένα έδαφο το οποίο ήμασταν πολύ πίσω τα προηγούμενα χρόνια, κυρία Κοζηράκη, από ό,τι καταλαβαίνω, στο να γνωρίζουμε ουσιαστικά πώ να διαχειριστούμε το αστικό πράσινο. Είναι η Ελλάδα γενικά πάρα πολύ πίσω σε αυτό το αντικείμενο και τώρα λίγο τα έχουμε βρει μπροστά μα, που ναι. λέω, καθώ πέφτουν δέντρα παντού, είδαμε και το πριν λίγε μέρε τι έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Ε, νομίζω όμω ότι είναι αυτά τα δύο πράγματα που είναι συνδυαστικά που είπα. Είναι πλέον αυτέ οι κλιματολογικέ συνθήκε που έχουν αλλάξει πάρα πολύ και έχουν γίνει απρόβλεπτα όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν. Ε, ακαριέα, έκτακτα, αν μπορώ να το πω έτσι, ευνίδια ουσιαστικά και το γεγονό το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονο στο Ηράκλειο, στο πώ έχουμε γενικά αντιμετωπίσει όλα αυτά, όλο αυτά κυρίω τα δέντρα. Αυτό είναι το, το κυρίαρχο ζήτημα. Mm. Ε, βλέπουμε τα δέντρα τα οποία είναι πακτωμένα ουσιαστικά μέσα στην άσφαλτο ή μέσα στο τσιμέντο και στην περίπτωση των δύο δέντρων του τραγικού πεύκου στη λεωφόρο ε, Δημοκρατία και τη Λεύκα στη λεωφόρο Ικάρου, που αποτύχει ο άνθρωπο, δεν, δεν σκοτώθηκε τότε. Βλέπουμε ότι ήταν και τα δύο δέντρα, τα οποία η σύψη ήταν προχωρημένη μέσα στον κορμό. Με το, με το αντίστοιχο όργανο αυτό θα το είχαμε μετρήσει, θα το είχαμε βρει. Και επίση δέντρα τα οποία δεν είχαν καθόλου στερεκτικέ ρίζε. Mm. Τίποτα. Mm -hmm. Μία θρεπτική ρίζα γύρω από τη βάση του κορμού. Τα οποία αυτά τα δέντρα τα στήριζαν τα τσιμέντα και οι άσφαλτοι. Έτσι έχουμε αντιμετωπίσει το πράσινο και νομίζω ότι πρέπει λίγο να το δούμε διαφορετικά και να κάνουμε άλλα πράγματα. Έρχεται το παρατηρητήριο να δώσει και απάντηση σε αυτό το δίπολο το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Από τη μία, αυτοί που έλεγαν μην πειράζετε τα δέντρα, και από την άλλη, ενδεχομένω και κάπου ότι υπήρχε και μία ανεξέλεγκτη κοπή δέντρων. Ναι, δέντρα τα οποία ναι. ήταν απόλυτα υγιή, αλλά υπό τον φόβο. Μη δημιουργήσουν κάποιο ατύχημα γιατί ξέρετε η ισορροπία αυτή. Έχω την αίσθηση, κυρία Κοζηράκη, ότι είναι πολύ λεπτή. Δηλαδή, να προχωρήσουμε σε παρεμβάσει οι οποίε ουσιαστικά ε, είναι αναγκαίε. Θα δίνουν μεγάλο βαθμό ασφάλεια. Ναι. Ε, Δυστυχώ, απρόβλεπτα περιστατικά ή ε, κάποιο θάνατο περίπου έχει υπολογιστεί ότι είναι ένα θάνατο το χρόνο από τέτοια γεγονότα στην Ελλάδα, όχι στην Κρήτη. Ναι. Εννοείται. Ε, εννοείται. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Δεν, δεν μπορεί να τα αποφύγει. Το ζήτημα ναι. είναι ότι πραγματικά να αποσοβήσουμε λίγο αυτέ τι ενστάσει, αυτέ τι αντιδράσει, αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη mm -hmm. που έχει δημιουργηθεί απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλω να πω στη δημοτική αρχή. Όχι, στη διαχείριση του θέμα, συγκεκριμένου θέματο ουσιαστικά. Είναι. Γιατί, ε, 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 για παράδειγμα, η, ε, ε, δεν προτάθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή να κοπούν όλα τα δέντρα. Mm -hmm. ε, κάποια δέντρα είπαμε ότι απαιτείται να παρακολουθούνται, να εποπτεύονται. Είχαν προτεθεί ω έτσι και ε, και ε, για να δούμε στη συνέχεια τι μέλη γενέστε. Αυτό όμως το, σε, με αυτό όμω το ζήτημα και η Δημοτική Αρχή και στη συνέχεια το Δικαστήριο υποστήριξε την Σκοπιά ότι επειδή δεν υπάρχει ενόργανο εξοπλισμό και επειδή πραγματικά δεν μπορείτε να ελέγξετε στο 100% το τι συμβαίνει ουσιαστικά, γι' αυτό μπορεί η Δημοτική Αρχή να, για να μειώσει τον κίνδυνο να προχωρήσει στην κοπή του προ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα μπει λίγο μία τάξη σε αυτό το θέμα, θα καλλιεργηθεί μία εμπιστοσύνη απέναντι στην λήψη των αποφάσεων που παίρνει μια δημοτική αρχή ένας οποιοσδήποτε φορέας είτε να διατηρήσει ένα δέντρο που μπορεί να φαίνεται πολύ κυκλημένο και πολύ επικίνδυνο που να μην είναι καθόλου, είτε πραγματικά να αποδεικνύει γιατί πρέπει να κοπεί ένα δέντρο, γιατί αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για του περιοίκου. Νομίζω ότι θα επιτευχθεί μια ισορροπία, όχι απόλυτη. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι μόνο καλό μπορεί να φέρει. Ελαχιστοποιούμε τι πιθανότητε για να συμβεί κάποιο ατύχημα. Και όλο αυτό λοιπόν, υπό την ομπρέλα τη αποκεντρωμένη διοίκηση. Δηλαδή, υπάρχει μια συνέργεια εδώ φορέων και υπάρχει μια ουσιαστική συνέργεια η οποία δείχνει και ότι ελάτε να ενώσουμε λίγο οι δηλαδή λίγο η επιστημονική γνώση, λίγο η πρακτική συμβολή για να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι... Είδαμε πώς δούλεψε ο? η Διεπιστημονική. Mm. Τότε με είχαν ορίσει συντονίστρια της Διεπιστημονικής Επιτροπής. Είδα ότι μπορούσε να προσφέρει σε αυτό το αντικείμενο ο καθένα που συμμετείχε. Ε, και θεώρησα μετά και μετά τη λήξη της θητείας, του ρόλου της Επιτροπής αυτής, ότι θα μπορούσαμε να δούμε... Πώ μπορούμε να βρούμε λύσει στο πρόβλημα. Δεν μπορούμε συνέχεια να επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα, πρέπει να κοιτάζουμε και τι λύσει. Ναι. Βρέθηκε λοιπόν, έγινε η πρόταση αυτή από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ζητήθηκε η συνέργεια του ΕΛΜΕΠΑ και ειδικά όσον αφορά το θέμα του ενόργανου εξοπλισμού και των μετρήσεων. Και επίση ζητήθηκε συνεργασία τη περιφέρεια και η χρηματοδότηση τη περιφέρεια ένα τέτοιο project διάρκεια δύο ετών. Έχουμε εξαντλήσει σχεδόν τον ένα χρόνο. Έγινε με μεγάλη ευκολία, νομίζω ότι και το όλοι πιστέψαν σε αυτό, ε, γιατί είναι, είναι πολύ σημαντικό και έχει συγκεκριμένα, συγκεκριμένο στο χωρισμένο και την Χρόνο διάγραμμα και συγκεκριμένα ε, παραδοτέα. Και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι, θεωρούμε ότι είναι ένα αντικείμενο, πολύ κρίσιμο, το οποίο δεν μπορούμε να κυνηγάμε κάθε φορά την ουρά μας και να αντιμετωπίζουμε τη φορά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί συνολικά και πρέπει να λυθεί και σε επίπεδο θεσμικό. Όπω θα πω ξανά, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι καλή πρόθεση και διάθεση πάνε να, λα... να λάβουν μέτρα για να αλλάξουν κανονισμού με του οποίου γίνεται η συντήρηση του πρασίνου, τα έργα κοινή ωφελία. Έρχονται όμω συχνά σε σύγκρουση με το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει. Οπότε υπάρχουν κατευθείαν αντιδράσει, υπάρχουν προσφυγέ και αυτό δεν δουλεύει. Απρέπει να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που γίνονται αυτά τα έργα. Να μην είναι πλέον πάρεργο για μια εργολαβία για έναν εργολάβο, να γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε και την ευζοία των ίδιων των δέντρων. Σημαντικό αυτό. Να προχωρήσω λίγο την ατζέντα τη συζήτηση για να προλάβουμε να θέσουμε και άλλα ερωτήματα, κυρία Κοζηράκη. Και θέλω λίγο να πάμε στα πρωτόκολλα των κατεδαφίσεων για τι παράνομε κατασκευέ. Πού βρισκόμαστε. Είναι ένα διαχρονικό θέμα. Ε, το οποίο η αποκεντρωμένη Φεράστη. διοίκηση έρχεται κάθε χρόνο έτσι αντιμέτωπη. Πού βρισκόμαστε τώρα αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Έχουμε ε, μία ανοιχτή εργολαβία η οποία ε, είναι ανοιχτή μετά από ένα μεγάλο διαγωνισμό από το 2021. Είχαμε βέβαια δύο χρόνια αναστολή εκτέλεση των πρωτοκόλων κατεδάφιση με τον Covid. Mm -hmm. ε, εκτελούμε κάθε χρονιά με αποκορύφωμα το 2023, όπου είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός καταδαφήσεων ουσιαστικά. Το 24 υπήρχε, ανακόπηκε όλο αυτό με τις καταστάσεις στο Λασίθι, στην Ελούντα και, στον, και στην Ιράπεντα, όπου υπήρχε δικαστική εμπλοκή σε σχέση με εκτέλεση ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση των πρωτοκόλων και υπήρχε ανακοπή όλο αυτό. Προχωρήσα, μπήκαμε στην θερινή περίοδο που ήταν εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολο να ναι. εκτελέσουμε πρωτόκολλα για παράδειγμα σε κατάφορα τουριστικού δήμου, αν μπορώ να το πω έτσι. έτσι. Δηλαδή για μα υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα που βρίσκονται τώρα στο Δήμο Χερσονήσου σε προτεραιότητα, στη συγκεκριμένη λίστα. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι ε, λογικό έτσι κι αλλιώς. Ε, ε, είναι ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα που κάθε φορά έχουμε στο νου μας, ακόμα και δεν υπάρχουν τα δικαστικά προβλήματα και εμπλοκέ. Ε, πέρα από την εργολαβία, τη μεγάλη που έχουμε, υπάρχει και μια μικρότερη εργολαβία. Έχουμε και έναν άλλον εργολάβο, ο οποίο έχει πολύ λιγότερα χρήματα, το οποίο τον χρησιμοποιούμε για μικρότερα. Ε, μικρότερες κατεδαφίσεις, καθαρές και καθαρισμό, όπως κάναμε τώρα. Έχουν γίνει κατεδαφίσεις στους καλούς λιμένες, ε, έχουν καθαρεθεί Πολλές καβάτζε που υπήρχαν εκεί, πολλές βάσεις και θεμέλια τροχόσπιτων. Δεν ήταν δηλαδή ε, 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 επιχειρήσει με τουριστική δραστηριότητα. Ήταν κάποιοι οποίοι ουσιαστικά αφήναν πράγματα εκεί για να μπορούν να τα βρουν του χρόνου το καλοκαίρι και να μείνουν εκεί. Mm -hmm. Όλα αυτά φύγαν, έγιναν καθαρέσεις και των τσιμέντων, ό,τι είχε στρωθεί και μείνει εκεί, και αυτή τη στιγμή γίνεται ο, ο καθαρισμό. Για να παραδοθεί η περιοχή καθαρή. Ελεύθερη από μπάζα, από σκουπίδια ε, και πλέον στη συνέχεια ο κάθε δήμου σύμφωνα με το, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, είναι ναι. υπεύθυνο στο να διατηρήσει αυτή την κατάσταση. Τι προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή που έχει μπαίνει πολύ. η θέση του Δήμου τώρα ναι, σε όλο αυτό. Έχει, έχει για μα. Έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα, τα έχει κάνει πιο σοβαρά, τα έχει κάνει πιο δίκαια και έχει ορίσει και τον καθένα ρητά και οικοϊδερματικά, δηλαδή ρητά αναφέρεται μέσα στον νόμο πλέον τι κάνει ο καθένα. Τι κάνει η κτηματική υπηρεσία, τι κάνει ο Δήμο, τι κάνει η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη. Ε, ο ο Δήμο πλέον έχει ενεργό ρόλο, ω ορίζει ο νόμο. Δηλαδή με το που εκδίδει η κτηματική υπηρεσία τα πρωτόκολλα κατεδάφηση και κάποιε βεβαιώσει πράξη απομάκρυνση, ο Δήμος είναι υποχρεωμένο να πάει να απομακρύνει την κινητή περιουσία μέσα από αυτά τα κινητά στοιχεία και στη συνέχεια να σφραγίσει το κατάστημα για να μην υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Μόνο τότε μπορεί να επέμβει η αποκεντρωμένη για να μην δέχεται και όλα αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα και όλα αυτά που συνέβαιναν επειδή πηγαίναμε και υπήρχαν. Ε, υπήρχαν επιχειρήσει οι οποίε είχαν ένα κομμάτι που λειτουργούσε νόμιμα, σε νόμιμο χώρο και εμεί έπρεπε να κατεδαφίσουμε την καταπάτηση και παράνομη επέκταση των αγιαλών και στην παραλία. Και συνέβαιναν όλα αυτά τα ευθράπελα και τα ωραία που βλέπαμε να γίνονται. Πλέον ο καθένα έχει βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Είναι υποχρεωμένο από τον νόμο ε, να τα εκτελέσει και να τα κάνει. Οπότε σε κάθε περίπτωση όπου ε, ε, υπάρχει άρνηση, έχουμε δει δηλαδή δημάρχου οι οποίοι είναι λίγο ήξαφήξει. Ε, με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε, να δούμε αργότερα, να περάσει καλοκαιρινή περίοδο. σω να είναι και μεγαλύτερη ζημιά από το όφελο. και μπορούμε να αξιολογήσουμε την, το νόμο ουσιαστικά και το αν μας αρέσει ή όχι. Δηλαδή, νο, ε, νομιμότητα Λακάρτ. Ε, σε κάθε περίπτωση όμω, απέναντι σε κάθε εισαγγελέα ή στην α, κεντρική κυβέρνηση, ο κάθε ένας ρητά και κατηγορηματικά έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα και Με ευθύνη. Αυτό δεν συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, δηλαδή δεν ήταν υπόλογοι των. Όχι, όχι, δεν εξελίξη. υπήρχαν πουθενά στο παιχνίδι. Πουθενά. πουθενά. Ήταν εκτιματική υπηρεσία. Η οποία έπρεπε να κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει και μετά έλεγε εκτελούνται τα πρωτόκολλα. Οπότε ήταν μετά η αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία ήταν εκείνη η οποία έρχονταν αντιμέτωπη. Ναι, με, με, με εταιρείε οι οποίε λειτουργούσαν. Είχαν οικονομική δραστηριότητα, είχαν ταμιακέ μηχανέ ε, μέσα, είχαν ε, πράγματα και ε, ε, κινητά στοιχεία τα οποία ε, ε, θυμάμαι σε μια κατεδάφιση στα Χανιά πριν από κάποια χρόνια ήταν τεράστιο το ζήτημα. Μιλάμε μέσα για ψυγεία, μιλάμε, ήταν όλη η επιχείρηση μέσα στον Αιγιαλό και στην παραλία. Τώρα είναι κατηγορηματική. Λένε ότι ο δήμος, ο, ο οικείος δήμος πρέπει να πάει να τα απομακρύνει, να το σφραγίσει για να κάνουμε εμείς αυτό ακριβώ που φαίνεται πίσω από εσάς στην οθόνη αυτό που πρέπει να κάνουμε σε έναν χώρο ο οποίος δεν έχει δραστηριότητα και είναι άδειο από κινητά στοιχεία ουσιαστικά, να ρίξουμε τι κατασκευέ και να καθαρίσουμε το χώρο, να απομακρύνουμε και τα μπάζα. Ξέρετε, κυρία Κουζηράκη, τώρα το νέο νομοθετικό πλαίσιο ενδεχομένω, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι έρχεται να δώσει απαντήσει σε αυτέ τι δεκάδε λοιπόν, καταπατήσει, οι οποίε γίνονται μικρέ, μεγάλε, είναι κατά περίπτωση, τι βλέπετε κι εσεί τόσα χρόνια και τι συναντάτε. Ξέρετε, κάπου εδώ μπαίνει και το αίσθημα του τηλεθεατή, που λέει, πώ γίνεται τόσε δεκάδε καταπατήσει κάθε χρόνο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε κάθε χρόνο, κυρία Κουζηράκη. Γιατί αυτό, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Νομοθετικό πλαίσιο για το πού μπορεί κάποιο να ασκήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα ή όχι. Μήπω και εκεί πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί. Πιο αυστηροί γινόμαστε. Το, το νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά αυστηρό. Και είναι και το Σύνταγμα το ίδιο. Mm. Δηλαδή, όσον αφορά το χώρο του Αγιαλού και τη παραλία, συγκεκριμένα, σε κάθε δημόσιο χώρο, ο σκοπό του από το Σύνταγμα είναι η κοινοχρησία. Mm. Για να συμβεί οτιδήποτε άλλο, πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Mm. Δηλαδή, από οι νόμοι είναι αυστηρότατοι. Η, 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 έλεγχη και η εφαρμογή δεν, 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 είναι δεσμευτική, δεν συμβαίνουν μια τακτικότητα. Και η αλήθεια είναι όταν όλοι βλέπουν το διπλανό του να κάνει αυτό ακριβώ το πράγμα. Σου να σου λέμε να επεκταθώ, Δεν έχουμε κατοικίε παράνομε μέσα στον Αγιαλό και στην παραλία στην Κρήτη. Καμία. Δεν έχουμε ε, παραελάχιστε επιχειρήσει που είναι 100% μέσα στον αιγαλό και στην παραλία. Είναι κομμάτια επέκταση προ τα εκεί. Αν, αυτό που έλεγα, αν εμεί καταφέρουμε από το 23. Και ήμασταν τακτικοί, δηλαδή, είχαμε μια συνεχή παρουσία, χωρί να ανακόπτεται όλο αυτό, από δικαστικέ παρεμβάσει, οι οποίε στο τέλο τη ημέρα όλε καταπέφτουν ουσιαστικά. Ναι. Γιατί μιλάμε ότι εκτελούμε μία δράση εκ μέρου του συντάγματο και εκ μέρου των νόμων. Δεν κάνουμε κάτι άλλο το, Δεν το οποίο. Δεν ωστόσο. Είναι, ναι. Είναι χρονοκαθυστέρηση ναι, και Είναι κάτι το οποίο λέει ότι δεν, είναι, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι πολλοδομικό αυθαίρετο mm. που μπορεί να νομιμοποιήσει. Επειδή είναι κατάληψη δημόσιου χώρου, είναι δημόσιο συμφέρον, είναι η διοκτησία του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί. Πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια σε αυτό το χώρο εκ μέρου του Δήμου ή τη πολιτεία, αν δεν φύγουν τα ιδιωτικά αυθαίρετα. Προπόθεση δηλαδή για εξομοίωση χερσαία ζώνη λιμένα. Για έργα ανάπλαση, για οτιδήποτε συμβαίνει, είτε, είτε θέλει ο Δήμο, είτε θέλει η πολιτεία, είναι να φύγουν τα ιδιωτικά αυθέρετα. Αν δεν φύγουν, δεν μπορεί να γίνει απολύτω τίποτα. Μάλιστα. Πάμε και στο κομμάτι τη λειψιδρία, κυρία Κοζηράκη, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και απασχολεί ολόκληρη την Κρήτη. Και φυσικά τη θέση τη αποκεντρωμένη διοίκηση θέλω, έχετε και συσκέψει και συναντήσει και με φορεί και με την αυτοδιοίκηση. Τι κάνουμε, Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι κάνουμε για την λειψιδρία, Τι κάνουμε για την επάρκεια, να διασφαλίσουμε την επάρκεια του νερού. Μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο θέμα. Φαίνεται πλέον ότι αυτή η ερημοποίηση που ξεκίνησε με πολύ πιο ήπιου ρυθμού εδώ και 20 χρόνια στη νότια και ανατολική Κρήτη, έχει αρχίσει και λόγω των συνθηκών αυτών επιδεινώνεται πάρα πολύ. Ε, Δυστυχώ βλέπουμε, δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά βλέπουμε ότι μέχρι τώρα έχουμε ελάχιστε επίση βροχοπτώσει. Βλέπουμε ότι τα φράγματα αδειάζουν επικίνδυνα. σω κάποια από αυτά να έχουν ήδη πάθει μεγάλο βαθμό ζημιά. Ε, βλέπουμε τον αποσελέμιο που θα κλείσει όπου να είναι. Βλέπουμε ότι ε, για μας που δίνουμε τις άδειες χρήσης νερού ότι ζητάνε άδεια για να κατέβουν στις γεωτρήσεις σε εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα για να βρουν νερό. Ε, βλέπουμε ότι όχι μόνο τα ελαιόδεντρα και οι καλλιέργειε ξεραίνουν, το ξεραίνουν το ολόκληρη φύση. Και αυτό έχει να κάνει γιατί ο υδροφόρο ορίζοντα παντού έχει κατέβει τόσο χαμηλά mm. που η βλάστηση δεν βρίσκει νερό. Δεν είναι μόνο η έλλειψη των βροχοπτώσεων, δεν υπάρχει νερό ούτε στο υπέδαφο. Έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Ένα μεγάλο ευχή είναι καταρχήν το, το κομμάτι να βρέξει, να έχουμε χιονοπτώσει, να έχουμε πτώσει θερμοκρασία για να μπορέσουμε λίγο να, να, να αναπληρώσουμε το έλλειμμα. Σε κάθε περίπτωση όμω, αυτό που πρέπει να συμβεί είναι καταρχήν, ξέρουμε ότι είναι μεγάλο πράγμα η, 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 ο εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Ε, δεν είναι μόνο το να γεμίσουν τα α, φράγματα, να μπορούμε να έχουμε νερό άρδευση και ε, ε, ίδρευση για τα επόμενα ένα-δύο χρόνια, αλλά είναι και το κομμάτι του υδροφόρου ορίζοντα. <Συσχελόντα> αυτό σημαίνει ότι. Πρέπει και εμεί έχουμε ξεκινήσει με πάρα πολλού ελέγχου πλέον. Είναι πάρα πολλέ καταγγελίε. Είναι περιοχέ που σχεδόν έχει ξεκινήσει ο πόλεμο του νερού ουσιαστικά. Απίστευτε καταγγελίε. Δεν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο ένα παρακολουθεί τον άλλον. Το θέμα τη υπεράντιληση επίση. Τη παράνομη πώληση νερού. Υπάρχουν ζητήματα και θέματα τα οποία έχουν ξεκινήσει έντονα σε κάποιε περιοχέ. Τα οποία εμεί οφείλουμε να ελέγξουμε, να πατάξουμε γιατί σε, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φτάσουμε σε. Σε γεγονό που θα να ανακαλέσουμε, για παράδειγμα, όλε τι άδειε χρήση νερού. Ναι, Αν τα πράγματα πόδο, φτάσουν μία, κυρία στο κυρία. μη περαιτέρω, ε, θα, θα γίνει ανάκληση όλων των αδειών. Mm -hmm. Ήδη, ήδη έχει γίνεται μια συζήτηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Μιλούσα την προηγούμενη εβδομάδα με το Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντο, που είναι στην αρμοδιότητά του τα τα είδατε, Συζητούσαμε στο τηλέφωνο τι σημαίνει κήρυξη σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη Δήμου για λειψιδρία όπως συμβαίνει για, για έξι δήμους στην Κρήτη, mm -hmm. τέσσερι στο Ηράκλειο και δύο στα Χανιά, αν δεν κάνω λάθο, όπου έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη και λειψιδρία. Δεν είναι μόνο το θέμα τη χρηματοδότηση, να βρίσκουν χρηματοδότηση για να εκτελούν έργα ε, σε προτεραιότητα. Έτσι κι αλλιώ οι Δήμοι για τα έργα νερού είχαν αυτή τη διαδικασία και πριν δεν χρειάζονταν να ήταν σε έκτακτη ανάγκη. Σημαίνει όμω ότι θα πρέπει να λαμβάνονται διαφορετικά μέτρα. Συζητήσαμε ότι, λοιπόν. Το γεγονό ότι θα πρέπει να κάνουν κάτι στο Υπουργείο Περιβάλλοντο, είτε νομοθετικά είτε ω εγκύκλιο, το οποίο να σημαίνει ότι όταν ένα Δήμο είναι έτσι, είναι περίπου 20 Δήμοι, μου πας όλη την Ελλάδα, σε αυτό, θα πρέπει για παράδειγμα να απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών χρήσεω νερού ή τροποποιήσεων των αδειών χρήσεω νερού. Θα πρέπει δηλαδή να περιοριστούμε στο ότι ό,τι υπάρχει και ό,τι είναι δυνατόν, και όποιο δεν μπορεί να αντλήσει, απλά να σταματάει. Ε, αυτό θα έχει μεγάλη διαφοροποιήσει στην καθημερινότητα έτσι, των πολιτών των Δήμων. Θα έχει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε με, το, με, το, με την, με την κήρυξη, θα έπρεπε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα Δήμο ο οποίο κηρύσσεται ειδικά σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Ο οποίο από κάνει μήνα σε μήνα. Ένα μήνα παρά τα σε ένα μήνα. Να μπορεί κάποιο να έρχεται και να πει ότι εγώ θέλω να, κάνω, να δημιουργήσω μια καινούργια καλλιέργεια η οποία απαιτεί νερό και δώστε μου άδεια να βρω νερό για να την υποστηρίξω. Αφορά μόνο τι καινούργιε καλλιέργειε γιατί. Ή θα φορά και σε όσου κάνουν ήδη έτσι, έχουν θα άδεια φω... διαχείριση νερού. Δεν δε θα μπορεί να, να μετα... Η, οι άδειες χρήση που υπάρχουν το χρονικό διάστημα ε. όπου κηρύσσεται ο Δήμος θα παραμένουν όσο έχουν χωρίς καμία άλλη δυνατότητα έκδοσης νέα άδεια ή αντικατάσταση ή τροποποίηση. Θα πρέπει τα πράγματα να μένουν... Όπω είναι, έω ότου να αμβληθούν οι συνθήκε οι οποίε έχουν δημιουργηθεί. Άρα, πάμε σε αυστηροποίηση του, του πλαισίου διαχείριση. Μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά με κανένα τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ε, τη αντιπαλότητα που δημιουργείται σε κάποιε περιοχέ. Είναι τραγικέ οι περιοχέ που είναι στο κόκκινο ουσιαστικά. Η Ανατολική Κρήτη, η Σιτία περιοχή, η Μεσσαρά. Ε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το Δήμο Γόρτινα ανέφεραν ότι είναι κάποιοι οικισμοί που φέτο αντιμετωπίσαν πρόβλημα και ίδρυυση. Το οποίο είναι τραγικό. Ε, και ο Δήμο Φεστού και ο Δήμο Γόρτινα ε, κουνάν κόκκινε σημαίε πλέον σε σχέση με το νερό. Εγώ πιστεύω ότι ο πόλεμο περίπου εκεί πλέον έχει αρχίσει. Οπότε νομίζω ότι τα μέτρα αυτά πλέον πρέπει να είναι πολύ αυστηρά και πολύ κατασταλτικά ακόμα και αν έχουμε βροχές. Δηλαδή ακόμα και αν συμβούν πράγματα α, φέτος και το κυριότερο να πέσει πολύ θερμοκρασία και να έχουμε χιόνια ε, το χειμώνα, θα πρέπει σίγουρα να έχουμε ένα περιορισμό. Των νέων αδειών χρήσεω νερού και σίγουρα εμπλωτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. Πρέπει να γίνουν έργα, ακόμη και μικρά, ναι. που να εμπλωτίσουν κατά τόπου εκεί που υπάρχει μεγάλη ανάγκη του υδροφόρου ορίζοντα. Γιατί έτσι και διευκολύνουμε τι καλλιέργειε, αλλά διευκολύνουμε και τη βλάστηση και το φυσικό περιβάλλον. Ναι, καταλαβαίνω ότι χρειάζονται λοιπόν άμεσε παρεμβάσει και νιώθω έτσι και το δικό σα τον αυστηρό τόνο, κυρία Κουζηράκη, στο τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού, του πού πάμε, πού οδεύουμε και είμαστε αποφασισμένοι ότι πρέπει να γίνουν. Πράγματα, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Με ενοχλεί το γεγονό και το βλέπουμε σε κάποιε περιόδου και νομίζω ότι το γνωρίζουν και πάρα, πάρα πολύ. Με ενοχλεί αυτό το γεγονό ότι. Έχουμε πλήρη γνώση και συνείδηση γιατί το ζούμε mm. όλοι που βρισκόμαστε και όμως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι σε πολλές περιοχές που δεν τον ενδιαφέρει απλά. Θα ανοίξει να ποτίσει, θα ξεχάσει ανοιχτά ε, τις ε, βάνες του, θα σηκωθεί να φύγει, θα πλημμυρίζουν οι δρόμοι mm. και το χωράφι και κατά κάθονται όλοι να τον βλέπουν, να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και να λέει ότι όσο έχω να το πληρώνω, θα το πληρώνω και το αφήνω να γίνεται. Βλέπουμε ακόμα να συμβαίνουν αυτά και είναι λυπηρό και τραγικό αυτό. Οπότε, αν δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλο πρόβλημα, θα πρέπει να λειτουργήσουμε πολύ. Λειτουργούμε ήδη πολύ αυστηρά ελεγκτικά. Βέβαια, λίγο μα κατευθύνουν οι καταγγελίε πιο πολύ, mm. λόγω έλλειψη προσωπικού, ότι δεν μπορούμε να βρισκόμαστε παντού. Αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώ κατασταλτικά θα πρέπει να γίνουμε πολύ αυστηροί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα και για όσα σημαντικά είπαμε. Φυσικά θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ. για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα, καλά. πάρα πολύ.